Υπάρχει νομοθεσία την οποία αξιοποιούμε και από αύριο θα αρχίσει η πρόσληψη γιατρών της τοπικής αγοράς και ιδιωτών που θα καλύψουν τμήματα και κλινικές. Είναι μια καινούργια διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή από αύριο θα έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο σταδιακά. Ναι, ναι, ναι. Από αύριο, αύριο θα έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα. Αύριο Σάββατο. Αύριο ναι. Ναι, Σάββατο είναι αύριο. Αύριο είναι Σάββατο, ναι. Αλλά ας τα αφήσουμε για Δευτέρα. Έτσι, να μην το κάνουμε Σάββατο. Ξεκινάει η διαδικασία του άρθρου 41 του νόμου 4058. Εγώ ρωτάω ξανά, κύριε Δικητά, θα έχουμε γιατρούς από Δευτέρα στο νοσοκομείο, γιατί το άρθρο τώρα δηλαδή, δεν το γνωρίζω. Λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή θα δούμε να έρχονται γιατροί. Ναι, θα έρθουν γιατροί, ναι. Που και θα... τόση μέχρι να... δεν μιλάω για τους επικουρικούς μόνο. Δεν μιλάω για τους επικουρικούς. Μιλάω για νέα διαδικασία ιδιωτών γιατρών με το λεγόμενο με παροχή υπηρεσιών. Είναι αυτό το λεγόμενο μπλοκάκι που έλεγε ο Υπουργός. Το μπλοκάκι, μέχρι να μπράβο, καλύψουν ναι. τα κενά των μάλιστα. επικουρικών. Μέχρι να έρχονται επικουρικοί. Η είδηση, η διάλυση του νοσοκομείου Κατερίνης. Εγώ σας λέω ότι σήμερα κατέδωσε αίτηση για 14 γιατρούς. Γράψτε αυτό. Νομίζω πολύ ότι το βάρος της κουβέντας δεν έχει να κάνει με τον τίτλο. Έχει να κάνει με αυτό που μας είπατε κι εσείς. Για παράδειγμα, ποιες ειδικότητες γιατρών θα έχουμε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο. Θα δουν. Ποιοι. Ακριβώς αυτό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται πρώτη φορά. Εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Κομωτινή, στην Καβάλα και τώρα και στην Κατερίνη. Ωραία. Ιδιότητες γιατροί στο νοσοκομείο μέχρι να έρθουν οι επικουρικοί. Μην το φωνάζετε, ναι, κύριε Φαρμακή. Ποιες ειδικότητες θα είναι αυτές, τι γιατροί θα είναι. Όποια θέλουμε, όποια απαιτείται και υπάρχει στην αγορά.